Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάλι μαζί εδώ στις συχνότητες του Ηλυρία Web TV με τον Νίκο Σαλονίτη στην τεχνική επιμέλεια και συνοθεσία και τον Γιώργο Βεντεσιάνο στην παρουσίαση. Σήμερα το θέμα που θα συζητήσουμε έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, με την κτηνοτροφία και εν γέννη τα προβλήματά του. Η κτηνοτροφία λοιπόν αποτελεί σημαντικό συντελεστή της εθνικής οικονομίας, αφού είναι δομικό στοιχείο της πρωτογενής παραγωγής και στηρίζει με τα προϊόντα της, την άμεση κατανάλωση αλλά και τη βιομηχανία της χώρας. Ας δούμε λοιπόν στην πράξη τι ακριβώς συμβαίνει. Για να συζητήσουμε το κομμάτι αυτό της κτηνοτροφίας, μαζί μας έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μάζιο Άννη, υποψήφιο βουλευτή του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό της Κέρκυρας. Τον καλωσορίζω. Καλησπέρα σας κύριε Βοζητσιάνο. Καλησπέρα στο Web TV Ηλυρία στους συντελεστές του καναλιού. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, τηλεθεατές. Κύριε Μάζη, κάθε φορά που είστε καλεσμένοι μας, συζητάμε διάφορα προβλήματα και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποια λύση και σας βλέπω κάπως προβληματισμένο και σκεπτικό, θα έλεγα. Συμβαίνει κάτι με τον τομέα της κτηνοτροφίας εδώ και καιρό? Φυσικά, κύριε Βοντετσιάνο, θα σας απαντήσω. Αφού πρώτα αναφέρω συγκεκριμένα κάποια στοιχεία, ότι η κτηνοτροφία είναι μία λέξη, ένα επάγγελμα. Είναι με τεράστια ζωτική σημασία, όπως αναφέρατε και εσείς, λόγω της τροφοδοσίας, της εγχώριας κατανάλωσης με τρόφιμα, ζωικής προέλευσης, είτε σε κρέας, είτε σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Υπάρχουν άραγες προοπτικές για τη συνέχιση αυτού του επαγγέλματος, ούτως ώστε να προσελκύσει νέους ανθρώπους στο επάγγελμα αυτό, ώστε να μην πέσει σε παραγμή αυτός ο τομέας? Θα το δούμε στη συνέχεια, αφού θα σας απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε, κύριε Βοντετσιάνο, και θα σας απαντήσω και φυσικά είμαι σκεπτικός από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γύρω από τους παραγωγούς κτηνοτρόφους, αλλά και από τους καταναλωτές. Γιατί κτηνοτρόφος και καταναλωτής είναι το ίδιο και ταυτό. Ο ένας παράγει, ο άλλος αγοράζει. Όταν λοιπόν ο ένας παράγει και έχει τεράστια έξοδα, και το ίδιο ο αγοραστής, για να αγοράσει κάποιο τρόφιμο πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη ανάλογα το είδος που θα αγοράσει και για ποιο σκοπό θα το αγοράσει, είτε για διατροφή της οικογένειας, είτε για διατροφή κάποιων άλλων οικόσιτων ζώων, πουλερικών, χοιρινών ή οτιδήποτε. Όταν βλέπω λοιπόν κάθε μέρα ο κλάδος της κτηνοτροφίας να βάλεται από παντού, θέλεις από την αγορά, θέλεις από την τροφοδοσία, σε ζωοτροφές που είναι πανάκριβες, οι οποίες παραμένουν στα ύψη, το υψηλό ΦΠΑ σε καύσιμα, έχουμε φτάσει σε ένα προχώρητο σημείο. Δηλαδή, πράγματι, να σκέφτεται ο κτηνοτρόφος, ο Γιώργος, αν θα πρέπει να φωτίσει ακόμα και τα ζώα του. Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρικό ρεύμα, ενέργεια, γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιες αντλίες πετρελαίου, κάποια γεωργικά μηχανήματα να καλλιεργήσει και να σπείρει. Και βλέπουμε ότι και η στάση της πολιτείας, που ενώ θα έπρεπε να στέκεται αρρωγός και να στηρίζει αυτόν τον χώρο, απλά δεν το κάνει. Θέλεις ότι το ότι ενώ θα έπρεπε να στηρίζουν τα εγχώρια προϊόντα και τους παραγωγούς με χαμηλότερο ΦΠΑ απέναντίας, κάθε μέρα τον αυξάνουν. Έχει φτάσει το πετρέλαιο σε λιγάκι, θα φτάσει τα 2 ευρώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο και λόγω της κρίσης της οικονομικής που υπάρχει, αναγκάζουν το καταναλωτικό κοινό να προτιμά το πιο φτηνό, αλλά αμφιβόλου ποιότητας, λόγω ότι τα εγχώρια τρόφιμα ο παραγωγός αναγκάζεται να το δώσει πιο ακριβό στην κατανάλωση για να μπορέσει κάπως να ανταπεξέλθει οικονομικά, από τη στιγμή που, λέγω ξανά, η πολιτεία τον έχει εγκαταλείψει. Και βλέπουμε ότι και ακόμα και τις επιδοτήσεις, είπαν ότι μέχρι τις 31 του Μάρτη θα τις δώσουν, αλλά θα δώσουν ποιες επιδοτήσεις?
περσινές, κάποια υπόλοιπα για κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αδιάφορη η πολιτεία. Βλέπουμε αλλεπάλληλες φορές να γίνεται μεγάλη νοθεία στη φέτα. Αυτό έχει αντίκτυπο στους παραγωγούς, στους κτηνοτρόφους. Και μόνο το ότι η φέτα είναι προϊόν της κτηνοτροφίας εν Ελλάδη. Μόνο εδώ έχει την ονομασία προέλευσης η φέτα να παράγεται. Είναι κατοχυρωμένη δηλαδή στο εξωτερικό η ελληνική φέτα να έχει την ονομασία ΠΟΠ. Και όμως η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν στέκεται δίπλα της να προστατεύσει αυτό το τόσο υπέροχο αγαθό και πράγματι λευκός χρυσός, το έχω επαναλάβει και άλλες φορές σε εκπομπές, είναι πράγματι ο λευκός χρυσός της οικονομίας της χώρας μας. Η πολιτεία λοιπόν δεν κάνει κάτι για να σταματήσει τους νοθευτές της φέτας, που ενώ έχει εντοπίσει κάποιους που το μόνο που κάνει είναι να κόψει ένα πρόστιμο. Άντε λοιπόν και το έκοψε το πρόστιμο. Ποιος μας λέει ότι αυτό το πρόστιμο θα πληρωθεί? Είναι σίγουρο ότι θα πληρωθεί? Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Βοντιτσιάν, αγαπητοί μου φίλοι, μέχρι τώρα δεν έχουμε δει την κυβέρνηση να χτυπάει το φίδι στο κεφάλι. Πάντα στην ουρά. Την ουρά που το χτυπάει όμως είναι οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και ποτέ οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Ούτε και τώρα λοιπόν θα συμβεί το ίδιο, ενώ θα έπρεπε και το προτιμότερο μαζί με το πρόστιμο που θα έκαναν σε κάποια επιχείρηση που ενόθευσαν το τυρί, να τους έκλειναν και την επιχείρηση, ανακαλώντας την άδειά τους, την άδεια εκμετάλλευσης της επιχείρησης. Για να δούμε λοιπόν μετά, με μια τέτοια κίνηση της κυβέρνησης, ποιος επίδοξος νοθευτής θα επιδίωκε να κάνει την επόμενη μέρα νοθεία στη φέτα και πόσο ο κτηνοτρόφος, βλέποντας αυτό, θα ένιωθε μια ανακούφιση ότι πράγματι η πολιτεία έστω και αργά στέκεται δίπλα και στηρίζει ένα προϊόν που για να βγει η φέτα, που πολλοί δεν ξέρουν ότι το μόνο που ξέρουν είναι να πάνε στο σούπερ μάρκετ, στο ψυγείο και να πούνε δώσε μας μισό κιλό φέτα, ένα κιλό φέτα, δώσε μας οτιδήποτε, αλλά δεν ξέρουν πώς παράγεται, με τι κόπο εννοώ. Είτε βρέξει είτε χιονίσει, είτε ό,τι καιρό και να κάνει, ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να είναι δίπλα και απήκουσε λαϊκή έκφραση στα κοπάδια του για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το βιός του, να μπορέσει να παράγει τη φέτα για να τη φάει ο πιο απλός καταναλωτής. Αυτά είναι κάπως λίγο τα προβλήματα, έτσι να μπούμε λίγο στην εισαγωγή, κύριε Βοντιτσιάνο, για να καταλάβει κάπως ο κόσμος το πόσο δύσκολη κατάσταση είναι η κατάσταση της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Μας είπατε ούκο λίγα, κύριε Μάζη, και εγώ αυτά που μόλις μας αναφέρατε τα εκλαμβάνω ως σαν να θέλει να σας τιμωρήσει το κράτος για κάτι το οποίο δεν κάνατε, αν μη τι άλλο προσφέρετε. Επίσης αναφερθήκατε για τη φέτα και γενικά για τις ανατιμήσεις. Αν πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ, κάθε δεύτερη-τρίτη μέρα θα δει κάποιες ανατιμήσεις σε προϊόντα σε ταυτά διαστήματα. Επίσης, σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο ότι η τιμή της βενζίνας αυξάνεται και κατ' επέκταση και το πετρέλαιο, όπως αναφερθήκατε και εσείς, για τις εργασίες που κάνετε, δεν θα παραμεριστεί και αυτό, θα το πιάσει και αυτό η αύξηση. Ωστόσο, νωρίτερα αναφερθήκατε και για τους νέους κτηνοτρόφους. Άρα, αν φύγει η γενιά η δική σας, που είστε και εσείς, κύριε Μάζη, στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα παραγωγός. Αν φύγει η γενιά δική σας, σταματήσει, είμαι σίγουρος ότι δεν θα βρεθούν και πάρα πολλοί νέοι να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Σίγουρα, κύριε Βοντιτσιάνο, είναι δύσκολα τα πράγματα για τη νεολαία. Διότι η νεολαία, λοιπόν, έχει το εξής. Στην αρχή σίγουρα κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ακολουθήσουν το επάγγελμα αυτό λόγω κάποιου οικονομικού όφελους. Αλλά βλέποντας και περνώντας η συγκεκριμένη χρονολογία
που θα πρέπει να παραμείνουν στο επάγγελμα. Βλέποντας λοιπόν την ανυπαρξία της κυβέρνησης και την ανυπαρξία της υποστήριξης, θα απογοητευτούν γρήγορα και θα τα παρατήσουν. Είπατε προηγουμένως και στάθηκα σε μία λέξη σας, το ότι η κυβέρνηση θέλει να μας τιμωρήσει τους κτηνοτρόφους. Με τον τρόπο της ναι, και θα πω το κάνει σαν ένα ανέκδοτο, ένα χιουμοριστικό, το ότι κάποιος χτυπούσε κάποιον και του λέει «Μα γιατί με χτυπήσατε αφού δεν σας έκανα τίποτε. Σε χτυπάω για να μην κάνεις». Το ίδιο κάνει και η κυβέρνηση με τους κτηνοτρόφους. Ακριβώς. Για να μην μπορούν να αντιδράσουν. Δηλαδή τους κόβει τα φτερά, τους κόβει τις δυνάμεις για να μην μπορούν να αντιδράσουν. Λοιπόν, για να μπορέσει ένας νέος κτηνοτρόφος να σταθεί, και όπως είπατε και πολύ σωστά το επισημάνατε, ότι εμείς κάποιες ηλικίες οι κτηνοτρόφοι κάποια στιγμή θα τα παρατήσουμε. Πόσο θα αντέξουμε να τρέχουμε σε βουνά, λαγκάδια, παιδιάδες δεξιά-αριστερά. Δεν είμαστε βιονικοί άνθρωποι, τα χρόνια περνάνε, τα βάρη χτυπάνε κατά κέφαλα, οπότε λοιπόν δεν θα έχουμε τις αντοχές αυτές που είχαμε πριν κάποια χρόνια. Οπότε λοιπόν, βλέποντας η νεολαία εμάς που χτυπιόμαστε αλλεπάλληλα και κατά εξακολούθηση, σίγουρα θα απογοητευτεί. Για να μην απογοητευτεί λοιπόν, πρέπει η ίδια η πολιτεία να αναλάβει ρόλο, το ρόλο του προστάτη της νεολαίας, το ρόλο του προστάτη της κτηνοτροφίας και της εσωτερικής οικονομίας, διότι η κτηνοτροφία είναι μια τεράστια αλυσίδα, όχι μόνο τροφοδοτική σε διατροφή, αλλά μια τεράστια αλυσίδα τροφοδοτική προς το κράτος σε οικονομικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβει μέτρα άμεσα. Άμεσα, έτσι. Χτες, όχι σήμερα, χτες έπρεπε να τα έχει κάνει αυτά. Έτσι είναι, κύριε Μάλη, συμφωνώ μαζί σας και θα ήθελα να επισημάνω κι εγώ ότι είσαστε παντός καιρούς και παντός συνθηκών, εορτών, αργιών και τα λοιπά. Δεν γνωρίζουν γιορτές και αργίες οι κτηνοτρόφοι, διότι τα ζωντανά πρέπει να τραφούν, να καθαριστούν, να αλλάξουν, τέλος πάντων την περιποίηση την οποία αρμόζει να έχουν. Ωστόσο, θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι εκμεταλλεύσεις είναι βιώσιμες για έναν κτηνοτρόφο. Η κτηνοτροφία, κύριε Βοντετσένο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας βασικός συντελεστής στην οικονομία της πολιτείας, αφού είναι δομικό στοιχείο του πρωτογενούς τομέα. Και στηρίζει με την παραγωγή της την εσωτερική κατανάλωση, αλλά και τη βιομηχανία τροφίμων της χώρας. Επομένως, βλέπουμε ότι η κτηνοτροφία έχει έναν κυρίαρχο ρόλο σε κάθε βιώσιμο οικονομικό μοντέλο, είτε τοπικά είτε πανελλαδικά. Μάλιστα, να τονίσω ότι η πολιτεία στα πλαίσια στήριξης νέων κτηνοτρόφων σκέφτεται όμως, έτσι, μέχρι να γίνει πράξη, δεν ξέρω πόσο το διάστημα θα περάσει, να προκηρυχθεί ένα πρόγραμμα επιδοτούμενο περίπου 11.000 νέων ανθρώπων, ούτως ώστε να ενταχθούν σε κτηνοτροφία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν γίνει μια ισχυρή δύναμη στις εξαγωγές, ενώ το κρέας συμβάλλει αρκετά στην τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς. Γιατί είναι τρόφιμα με υψηλή θρεφτική αξία. Για αυτούς τους λόγους επαναλαμβάνω, η πολιτεία πρέπει να σταθεί με κάθε τρόπο στο πλάι αυτών των ανθρώπων. Ο κτηνοτρόφος και η εργασιακή σχέση που έχει είναι πολύ ευάλωτη κατηγορία και ο ρόλος της πολιτείας πρέπει να είναι πολύ καθοριστικός. Για να παραμείνει ένας νέος στον χώρο του τομέα αυτού, λόγω ότι έχει να αντιμετωπίσει τους εμπόρους, τους μεταποιητές, τα καταστήματα τροφίμων, αλλά και τις ανεξέλεκτες εισαγωγές, η βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού τομέα απειλείται με συρρήκνωση. Ποιος νέος, λοιπόν, θέλει να γίνει κτηνοτρόφος και να ασχοληθεί με τον κλάδο της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα? Η κτηνοτροφία και συγκεκριμένα η εγωπροβατοτροφία προσφέρει ένα εισόδημα σε χιλιάδες οικογένειες
και ιδιαίτερα στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η εγωτροφία συμβάλλει στην αξιοποίηση της χαμηλής βλάστησης, όπου από τη βόσκηση αυτή παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Και έτσι τα ελληνικά ζωικά και γαλακτομικά προϊόντα να γίνονται ανάρπαστα. Εδώ θα σταθώ για να εξηγήσω για κάποιους ανθρώπους που ίσως δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η αξιοποίηση της χαμηλής βλάστησης, όπου με τη βόσκηση παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Τι συμβαίνει λοιπόν? Συμβαίνει το εξής, ότι βοσκώντας το ζώο, η χαμηλή βλάστηση συνέχεια, αυτή αναδίδει. Αναδίδει και πάντα το χορτάρι που βγαίνει είναι τρυφερό. Το που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι παράγει βιταμίνες, τόσο για την εγκυμονούσα προβατίνα ή έγα, όσο και για τα αρνιά τα μικρά, και αυξάνονται το βάρος τους. Αυτή τη σημασία έχει η αξιοποίηση. Αυτό δεν το γνώριζα, κύριε Μάζη, και είναι, μου άρεσε σαν είδηση. Είναι ευκαιρία να μάθουν κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα που σίγουρα δεν μπορούν. Ποιος θα μας το πει κάποιο το δελτίο ειδήσεων? Αυτά δεν γίνονται. Αυτά γίνονται μόνο μια συζήτηση με ανθρώπους που γνωρίζουν από την κτηνοτροφία, και μόνο αυτοί μπορούν να πούν γιατί τα χόρτα πρέπει να τρώγονται μικρά και όχι μεγάλα. Γιατί μεγάλα είναι σκληρά. Το μόνο που κάνει το ζώο είναι να χορταίνει, αλλά όχι να παράγει γάλα. Ανοητό. Κύριε Μάζη, με δύο λόγια θα ήθελα να μας πείτε παραδοσιακή και σύγχρονη κτηνοτροφία, χωρίς να το πλατιάσουμε πολύ, έτσι για ενημέρωση στους τηλεθεατές μας. Τη διαφορά που έχω. Αφού μου δώσετε λίγο χρόνο να τελειώσω το σκεπτικό αυτό που ήθελα. Ναι, παρακαλώ. Στην ερώτηση που μου κάνατε, θα ήθελα να μου την επαναλάβετε αυτή την ερώτηση σε λιγάκι. Αρκεί να ολοκληρώσω το θέμα το οποίο στην ερώτηση που μου θέσατε. Ας πούμε λοιπόν στην πράξη, για την βιωσιμότητα, έχουμε τα μη εκτατικά, εκτρεφόμενα κοπάδια, δηλαδή στα μετακινούμενα, που στηρίζονται σε μεσήλικες και πιο γερασμένους κτηνοτρόφους. Επειδή μου αναφερθήκατε για τη βιωσιμότητα, με την αποχώρηση και των τελευταίων αυτών όμως κτηνοτρόφων, κανείς νέος δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτόν τον τρόπο εκτροφής, εγωπροβατοτροφίας, για την παραγωγή γάλακτος. Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και με τα ημιεκτατικά κοπάδια, που έχουν μάθει στη βόσκηση στις γύρω θαμνώδεις περιοχές, γύρω από τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Σήμερα λοιπόν οι νέοι είναι πιο πολύ εξοικειωμένοι με ένα κινητό στο χέρι παρά με μία γλίτσα στην πλάτη ή στο χέρι. Πώς θα είναι εύκολο να συνεριστεί η βιωσιμότητα αυτής της εγωπροβατοτροφίας υπό αυτές τις συνθήκες? Μονόδρομος λοιπόν για την ασχόλεια της εγωπροβατοτροφίας είναι μόνο οι εντατικές εκμεταλλεύσεις, όπου εκεί υπάρχει ο τρόπος της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών, όπου με δημιουργία ομάδων παραγωγών να δημιουργηθεί καλύτερος προσανατολισμός για την παραγωγή γάλακτος. Άλλωστε, από τη στιγμή που η μεταποίηση του γάλακτος έφυγε από τα χέρια των παραγωγών και πήγε στα χέρια των κυροκόμων, έχασε η προβατοτροφία και εγωτροφία αυτήν την έγκλη που εκεί έχουμε δει πολλές φορές να έχουν παρουσιάσει διάφορα προβλήματα, όπως στην αυθεντικότητα και στην τοπιότητα των προϊόντων της προβατοτροφίας και εγωτροφίας. Και τώρα θα σας απαντήσω στην ερώτηση που μου θέσατε, κύριε Βοντετσιάνο, και αν έχετε την καλοσύνη μπορείτε να την επαναλάβετε. Ναι, θα ήθελα λίγο για τους τηλεθεατές περισσότερο, κύριε Μπάζα, να μας πείτε την διαφορά της παραδοσιακής κτηνοτροφίας με τη σύγχρονη κτηνοτροφία, έτσι όπως βλέπαμε στα πλάνα που μας έδινε ο σκηνοθέτης μας τώρα, με τις βιοτεχνίες και τα λοιπά, το εργοστάσιο παραγωγής. Η σύγχρονη τεχνολογία όντως είναι μια τεχνολογία η οποία είναι δύο ειδών. Είναι η τεχνολογία για παραγωγή γάλακτος,
και η τεχνολογία για παραγωγή κρέατος. Δηλαδή, άλλη μονάδα θα απευθυνθεί στην παραγωγή κρέατος, οπότε εκεί είναι διαφορετικές εγκαταστάσεις. Τα ζώα δεν κινούνται πολύ, παραμένουν πιο πολλές ώρες στάσιμο το ζώο, ούτως ώστε να παίρνει βάρος. Και σίγουρα είναι πολύ πιο καθαρές εγκαταστάσεις, διότι έτσι επιβάλλεται να είναι καθαρές εγκαταστάσεις για να το προϊόν που παράγει να είναι καθαρό. Απασχολούν λιγότερα χέρια, λιγότερα εργατικά χέρια, απασχολούνται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, διότι τα πάντα λειτουργούν και μπορώ να πω αμέσως και μέσω κομπιούτερ, αυτοματοποιημένων μηχανημάτων. Φυσικά αυτές οι μονάδες έχουν επενδυθεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ, όντως, για να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα και για να έρθει ένα σωστό προϊόν στο πιάτο μας. Όμως και εδώ θέλω να καταλήξω ότι και αυτές στη σύγχρονη κτηνοτροφία, ότι και αυτοί οι άνθρωποι κτηνοπαθούν. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν μηχανήματα δεν εργάζονται. Ίσα-ίσα που έχουν πιο πολλά μηχανήματα, πιο πολλά έξοδα. Διότι όλα τα μηχανήματα δεν δουλεύουν με τον αέρα. Δουλεύουν με ρεύμα, δουλεύουν κάποια μηχανήματα με πετρέλαιο, που αυτά τα μηχανήματα θα είναι για καθαρισμούς χώρων και σε των αποβλήτων των ζώων θα πρέπει να καθαριστούν. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν και εκεί έξοδα. Η παραδοσιακή κτηνοτροφία είναι αυτή που παραδοσία που κάνω και εγώ με ελεύθερης βοσκής τα ζώα. Αυτή είναι μια παραδοσιακή. Φεύγει το καλοκαίρι, ο άνθρωπος μπορεί να φύγει 4 το πρωί και να γυρίσει τις 11 το μεσημέρι, να ξαναφύγει τις 3 και να γυρίσει τις 10 το βράδυ. Ή κάποιοι, ανάλογα όπως έχουν μάθει τα κοπάδια τους, να τα βοσκούν έξω στα λιβάδια, στους κάμπους, το βράδυ. Μάλιστα. Κύριε Μπάζη, ας πάμε λιγάκι, μιας και αναφερθήκαμε για το κρέας. Τι γίνεται με το εγωπρόβειο κρέας, το προτιμάει ο κόσμος, δείχνει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, είναι ακριβό, τι λέει γενικά, για πείτε μας. Και εδώ ξέρω ένας νέος κτηνοτρόφος, για να είναι σωστός το κρέας που παράγει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει είναι να γνωρίζει τον τεμαχισμό του κρέατος. Φωστά. Όχι μόνο στον τεμαχισμό, αλλά και στην ονομασία του κρέατος. Λόγω ότι η κρέας πρέπει να τεμαχίζεται όπως το θέλει ο πελάτης, όχι όπως το θέλει ο παραγωγός. Δεν μπορώ εγώ να έρθει ο πελάτης και να μου πει θέλω μπριζόλες εγώ να του κόψω μπούτι. Δεν γίνεται. Πρέπει να γνωρίζω και να το κόψω, αλλά και να το προφέρω και να καταλάβω το τι ακριβώς προϊόν ζητάει ο πελάτης. Και όχι όπως το θέλουμε λοιπόν εμείς. Για τον λόγο αυτό και για πιο καλύτερα αποτελέσματα, στη δουλειά του πρέπει, πριν από την ανασχόλησή του με την κτηνοτροφία, πρέπει να πάρει μαθήματα κοπής και τεμαχισμού του κρέατος, ώστε τα κομμάτια του κρέατος να έχουν μία εμφάνιση, ώστε να δείχνει μία καλή εντύπωση στον κάθε επίδοξο αγοραστή. Όσον αφορά το εγωπρόβειο κρέας, πρέπει να αποτελέσει ένα πρότυπο, ένα αντικείμενο της νέας δραστηριότητας που θα επιλέξει. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθήσει την εκτροφή πάγχυσης των μόσχων, όπου εκεί θα πρέπει να δείξει τη δυνατότητα της γνώσης του τεμαχισμού που προανάφερα, αλλά και την τυποποίηση του προϊόν που είναι για εξαγωγή. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ένας νέος κτηνοτρόφος, ότι πρέπει εκτός από κτηνοτρόφος να γίνει τεμαχιστής, τυποποιητής, εάν θέλει να έχει ανελικτική πορεία στο επάγγελμά του, λόγω ότι θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Να πούμε ότι στην Ελλάδα το εγωπρόβειο κρέας έχει ακόμα ένα μερίδιο αγοράς, αλλά στις επόμενες γενιές όμως θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, διότι ήδη τώρα 2 γενιές έχουν βγάλει το κρέας από τη διατροφή τους. Επίσης μια ακόμα δραστηριότητα που μπορεί να φέρει έσοδα στο κτηνοτρόφο είναι η εκτροφή εγγόν και προβάτων
μόνο για κρεατοπαραγωγή. Όμως, για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να κάνει παρέμβαση η πολιτεία, ώστε να διατεθούν μεγάλες εκτάσεις, τις οποίες οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να το περιφράξουν και να έχουν τις εκτάσεις αυτές με μία μίσθωση ή μακροχρόνια ή ακόμα και με δωρεάν παραχώρηση, ώστε με αυτό το μέτρο να δείξει ότι η πολιτεία πράγματι στέκεται δίπλα στους κτηνοτρόφους, δίπλα στον τομέα αυτών και δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή. Να σταθώ όμως σε ένα σημαντικό και σοβαρό θέμα που έχει προκύψει τελευταία, όπου οι δασικές υπηρεσίες πρέπει να καταλάβουν τη χρησιμότητα των εγωπροβάτων, τη διαχείριση των δασών, όπου με το κτηματολόγιο, ακόμα και χωράφια που τα καλλιεργούσαν κάποιοι άνθρωποι ή είχαν γιες ή έπαιρναν επιδοτήσεις για αυτό το χτήμα, αλλά λόγω προβλημάτων υγείας, λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, λόγω κάποιες αδυναμίες τέλος πάντων, αναγκάστηκαν να το αφήσουν, με αποτέλεσμα λοιπόν να φυτρώσουν κάποια δέντρα μέσα σε αυτό το αγρόκτημα. Αμέσως λοιπόν ήρθε η κυβέρνηση και οι δασικές υπηρεσίες να το χαρακτηρίσουν δασικό, ενώ πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσαν να το ελέγξουν μέσω του ε9, το οποίο για αυτό το χτήμα ο κάθε παραγωγός, κτηνοτρόφος ή αγρότης έχει πληρώσει έμφυα, έχει πληρώσει ενίκιο στο χωράφι του. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να με το έτσι θέλω να του το κάνει δασικό, ούτως ώστε να του αχρηστεύει το χτήμα και αύριο να το παίρνει με μια de facto νομοθεσία το κράτος. Για τη δημιουργία λοιπόν και την ανάπτυξη οπωσδήποτε εντατικής κτηνοτροφίας ή μη εντατικής, εάν δεν υπάρχει ένα σχέδιο κυβερνητικό, κύριε Βοντεσιάνο, δεν θα σταθεί. Και οι νέοι κτηνοτρόφοι, μετά τον ενθουσιασμό από την απορρόφηση των οικονομικών κινήτρων, όπως προανάφερα πριν λίγο, θα απαγοητευτούν. Γι' αυτό η πολιτεία λοιπόν πρέπει να είναι συνέχεια δίπλα τους και να τους στηρίζει. Ιδάλλως θα αποσυρθούν και θα λέμε ότι η Ελλάδα είχε κάποτε αρκετές δεκάδες χιλιάδες εγωπρόβατα. Και εδώ να αναφέρω το εξής. Στην περιοχή που μένω υπάρχουν τουλάχιστον, δεν θα πω για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, αλλά αρκετές χιλιάδες στρέμματα, τα οποία είναι άγωνα. Και όχι μόνο εδώ. Είναι άγωνα και έξω από εδώ, από την Κέρκυρα. Και όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει κάτι να δώσει κίνητρα σε γεωργούς να καλλιεργηθούν τα χτήματα πάλι ξανά, για να μην αγοράζει, να μην έρχονται εισαγωγές ζωοτροφών και να τις πληρώνει ο καταναλωτής πανάκριβα από τη Βουλγαρία, από την Αργεντινή, από Βραζιλία, από δεξιά-αριστερά, από οπουδήποτε αλλού, από Καναδά, αλλά όχι από την Ελλάδα, και η Ελλάδα να έχει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και αρκετές χιλιάδες να είναι ακαλλιέργητες λόγω της ανυπαρξίας πολιτικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Κύριε Μάζη, οι τοποθετήσεις σας έχουν πάρα πολύ πλούσιο λεξιλόγιο και πολύτιμες πληροφορίες για τους τηλεθεατές. Θα σταθώ σε δύο πράγματα που είπατε όσον αφορά για τον ντεμαχισμό των κρεάτων. Ναι, πολύ σωστά. Έχω και εγώ άτομο συγγενικού μου κύκλου, όπου έχει μάλιστα λάβει και πτυχίο αυτής της εργασίας, και οπουδήποτε έχει πάει να εργαστεί, μπαπ, είναι ο πρώτος επιλαχών. Δεύτερον, όσον αφορά για τα αμνοερήφια εδώ πέρα, τα εγωπρόβατα που, για την κατανάλωση, θα πω ότι κάθε που πλησιάζουν εορτές εισάγουν από τις γείτονες χώρες αρκετά αμνοερήφια, είτε ζωντανά είτε κατεψυγμένα, και τα βαφτίζουν ελληνικά. Αυτό το φαινόμενο κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ελαττωθεί, να κοπεί. Και θα ήθελα να σας πω τη γνώμη σας, να μας πείτε με λίγα λόγια, γιατί σιγά σιγά μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Και Βοντεσιάνο, η πολιτεία σίγουρα πρέπει να αλλάξει πολιτική στάση. Εάν θέλει πραγματικά να πω στο κεφάλι αυτός ο τομέας
ο κτηνοτροφικός, αλλά και ο καταναλωτής να αγοράζει φτηνά πράγματα, πρέπει να δώσει κίνητρα. Τα κίνητρα ποια είναι? Τα κίνητρα είναι χαμηλές τιμές σε λιπάσματα, σε ζωοτροφές, σε σπόρους, σε ρεύμα, σε καύσιμα. Αν ο κτηνοτρόφος αυτά μπορεί να τα έχει πιο φτηνά, με λιγότερο ΦΠΑ, σίγουρα οι τιμές θα αλλάξουν. Όμως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, την κέρκυρα βενζίνα 2,30, το πετρέλαιο 1,80, δηλαδή έλεος. Πού πάμε? Με αυτές τις συνθήκες λοιπόν, πολλοί κόσμος θα πει το ψωμί ψωμάκι και το νερό νεράκι, διότι δεν θα έχει να αγοράσει ούτε νερό. Με αυτή την οικονομική κρίση που δεν ξέρω αν είναι τεχνητή ή φυσική, αλλά με αυτή την οικονομική κρίση ακριβώς θα δείξει τι κρίση είναι και ποιος τη δημιουργήθηκε, γιατί τη δημιούργησε. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει ο Έλληνας να απελπίζεται. Και σε αυτό είναι η πέτεια η πολιτεία που ζούμε. Η κυβέρνηση αυτή που έχουμε, που αντί να κοιτάζει τα προβλήματα της χώρας, κάνει καλοκαιρινούς, γιατί είναι Μάρτις είναι, αλλά βλέπει να είναι καλοκαίρι και κάνει διακοπές. Οι διακοπές τον μάραναν τον Πρωθυπουργό μας και όχι τα προβλήματα του τόπου μας, τα προβλήματα που βιώνει ο Έλληνας, ο χαμηλοσυνταξιούχος, ο άνθρωπος των χαμηλών εσόδων. Αυτά δεν τον ενδιαφέρουν. Κύριε Μπάζη, κράτησα εδώ στις σημειώσεις μου, καθώς μιλάγατε πριν σας θέσω αυτή την ερώτηση. Αναφερθήκατε για νέους κτηνοτρόφους, αναφερθήκατε για ηλικιωμένους κτηνοτρόφους, αναφερθήκατε για την πολιτεία. Θέλω να ρωτήσω εσάς, έχει σταθεί δίπλα σας η πολιτεία σε αυτά τα έξοδα, τις δαπάνες, τις αυξήσεις, τα καύσιμα, ζωοτροφές, λιπάσματα κλπ. Έχετε κάτι να μας πείτε γι' αυτό? Κύριε Βαλτιτσιάνο, όχι. Δεν έχω να πω, αλλά το όχι αφορά στην κυβέρνηση. Όχι, δεν έχει σταθεί δίπλα μας. Οι ζωοτροφές είναι πανάκριβες. Το καλαμπόκι σήμερα έχει 18,5 ευρώ. Δηλαδή, γνωρίζω άτομα που αναγκάστηκαν να χαρίσουν, να αδειάσουν το κοτέτσι τους από τα κοτόπουλα, γιατί δεν είχαν τη δύναμη να αγοράσουν καλαμπόκι. Εκεί μας έχει φτάσει το καθεστώς Νέας Δημοκρατίας και Μητσοτάκη. Το να είμαστε χωριάτες και να μην μπορούμε να διατηρήσουμε ένα κοτέτσι με 5 κότες και να αναγκάζεται ο κόσμος να τις χαρίζει για να μην ψοφήσουν μέσα και τις πετάξει. Είναι ένα κράτος, μια πολιτική που το μόνο που ψάχνει και κοιτάζει είναι να κάνει τους Έλληνες πιο φτωχούς από ό,τι είναι και τους λαθροεισαγόμενους πιο πλούσιους από ό,τι είναι. Και ο νοών νοείται φυσικά. Ο Έλληνας δεν είναι κουτός, είναι πανέξυπνος λαός. Απλώς είναι ευκολόπιστος, θα πω, διότι αλλά και το δίσεξαμαρτίν ουκαμαρτίαν έχει. Και το έχει κάνει πολλές φορές δυστυχώς. Το έχει κάνει και το 1974, το έχει κάνει και το 1981, το έχει κάνει και το 89 και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Αλλάζει κυβερνήσεις τρεις διαφορετικές οικογένειες που τα ρούχα αλλάζουν, αλλά το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Ίδια πολιτική έχουν όλοι και είχαν και έχουν. Καιρός νομίζω είναι ο Έλληνας πλέον να καταλάβει ότι αυτοί που μας διοικούσαν και μας διοικούν, το μόνο που θέλουν είναι το κακό μας και την εξαφάνισή μας. Κύριε Μπάζη, εσείς ως εκπρόσωπος του πολιτικού φορέα Αλληλείου Συνέλευσης, θα θέλαμε να μας δώσετε την εικόνα, μια εικόνα με διαφορετική οπτική γωνία, την οποία ο πολιτικός φορέας Αλληλείου Συνέλευσης την βλέπει και θα θέλαμε να μας τη μεταφέρετε. Φυσικά, κύριε Βαλτιτσιάνο, όπως είπατε, είμαι υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Συνέλευση στο νομό της Κέρκυρας και ο σκοπός και
Οι προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης είναι βασικά ένας. Η ένωση όλων των Ελλήνων για ένα κοινό σκοπό. Την απελευθέρωση της χώρας μας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα και οι Έλληνες, μάλλον οι Έλληνες, να είναι ένα σκορποχώρι. Είναι αυτό που λέει άλλος για Χίο Τράβεξη και άλλος για Μυτιλίνη. Μας έχουν γερέσει τα κόμματα. Έχουν 30 κόμματα και κομματίδια και ο καθένας έχει τους δικούς του υπηκόους. Αυτό κατάφερα να κάνουν εκατοντάδες χρόνια τώρα, να το διέριν και βασίλευε, να αναγκάσουν τον Έλληνα να είναι σε διαφορετικά τζάκια, σε διαφορετικά καλύβια. Το αποτέλεσμα λοιπόν έφτασαν στο σημείο να διχάσουν τον Έλληνα και έχουν γνωρίσει πραγματικά τα μάτια μου να είναι πατέρας με γαμπρό ή με το γιο, να μην μιλάνε για τα πολιτικά κόμματα διότι ο ένας ήταν διαφορετικός από τον άλλον. Αυτό είναι ένα επίτευγμα των κομμάτων. Ένα επίτευγμα όπως και με τις θρησκείες το ίδιο ακριβώς γίνεται. 250 αιρέσεις στην Ελλάδα για να διαλύσουν ό,τι δεν διαλύουν τα κόμματα, να το διαλύσουν τα δόγματα. Το ίδιο και με τις ομάδες γίνεται με τα χρώματα. Αυτό λοιπόν ήρθε η Ελλήνων Συνέλευσης με προγραμματικές δηλώσεις της 4 του Σεπτέμβριου του 2015 και με δεσμευτικές προγραμματικές δηλώσεις και όχι ευχολόγια. Δεσμεύτηκε ότι με την Ένωση όλων των Ελλήνων η Ελλάδα θα κυβερνηθεί από Έλληνες. Είναι αυτό που λείπει. Και κάποτε πολλοί άνθρωποι από εμάς, συνάνθρωποι μας, έλεγαν «Αχ, και να ερχόταν ένας Έλληνας να κυβερνήσει τη χώρα μας». Ο Έλληνας είναι εδώ, ήρθε και λέγεται Αρτέμις Όρας. Και ο φορέας είναι η Ελλήνων Συνέλευσης, που ιδρύθηκε μόνο για αυτόν τον σκοπό, για την ένωση και απελευθέρωση της χώρας μας από κάθε ανθεληνικό σκουπίδι, από κάθε ανίκανο άτομο να κυβερνήσει τους Έλληνες. Διότι όλοι αυτοί που είναι εδώ, ο καθένας κάνει οτιδήποτε σκέφτεται, το κάνει μόνο για το κακό του Έλληνα. Μέχρι και τελευταία ψηφίσαν νόμο να μπαίνουν σε δημόσιες υπηρεσίες μετανάστες. Και αυτή τη στιγμή να έχει η Ελλάδα 15.000 άνεργους και να τους έχει με 3-4 εκατοστάρικα και ένας λάθρο μεταναστοπρόσφυγας να του δίνουν από χιλιάρικο και πάνω και δωρεάν σπίτια, ρεύματα, τηλέφωνα, φαγητά, τα πάντα και ο Έλληνας να δυστυχεί. Έλληνες, αδέρφια μου, σηκωθείτε. Ελάτε όλοι μαζί, συστρατευτείτε στην Ελλήνων Συνέλευση. Είναι ο χώρος που αγκαλιάζει με τα χέρια της όλους τους Έλληνες. Δεν είναι ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ. Είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς λοιπόν θα πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Διασμένη χέρι-χέρι. Αυτό είναι το μήνυμα για όλους εσάς φίλοι μου. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε εμείς. Εάν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας. Κύριε Μπάζη, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήσασταν παρόν στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Ποντιτσιάνο. Χαρά μου που τα είπαμε για ακόμη μια φορά και να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε καλύτερα. Χαρά μου, καλή συνέχεια, δύναμη φως σε όλους τους Έλληνες και σε εσάς. Φίλες και φίλοι, από την εκπομπή Πρόσωπα και Αναλύσεις σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.